Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Γεράσιμου, του Οσίου. Ο Άγιος Γεράσιμος είναι ένας από τους μεγαλύτερους Οσίους της Εκκλησίας μας. Είναι ένα συνεχές θαύμα, θα έλεγα, διότι επί μερικούς αιώνας μέχρι τώρα το σώμα του διατηρείται αδιαλόβητο, άφθαρτο. Ο χρόνος δεν το διέλυσε. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα συνεχές θαύμα. Ο Άγιος Γεράσιμος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Έχει το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια. Στην Κεφαλονιά, όπου είναι το σκηνομά του, κατά τις εορτές του, εορτάζει δύο φορές το χρόνο, πηγαίνουν οι άνθρωποι με δικά τους πρόσωπα δαιμονισμένους, και τα δαιμόνια φωνάζουν: «Καψάλι, μας έκαψες», φρύτων ενώπιον του Αγίου, και έχουν γίνει εκβολές δαιμονίων και θεραπείες δαιμονιζομένων. Επειδή σήμερα είναι η εορτή του Αγίου Γερασίμου, Αγίου που έχει το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια, και στους ιερούς ναούς διαβάστηκε περικοπή σχετική, η περικοπή για τη θεραπεία του δαιμονισμένου της χώρας των Γαδαρινών, αποουσιάζει δε και ο συνεργάτης μας ο κύριος Ζώγας σήμερα, δεν θα συνεχίσουμε την ομιλία πάνω στα φαινόμενα τα εσχατολογικά, αλλά κατ' εξαίρεση σήμερα θα εξηγήσουμε το Ευαγγέλιο. Είναι ανάγκη να δώσουμε μια ιδιαίτερη σημασία στο σημερινό Ευαγγέλιο, διότι η εποχή μας, ας μην θεωρηθεί ο λόγος που θα υπό υπερβολικός, είναι δαιμονική εποχή. Για την εποχή του ο Απόστολος Ιωάννης είπε: «Όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται». Σήμερα ισχύει αυτός ο λόγος περισσότερο, διότι πάρα πολλοί οι οποίοι βαπτίστηκαν και είναι χριστιανοί είναι μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία, τα μυστήρια και τη χάρη, και έχουν φοβερή δαιμονική επίρρεια. Γι' αυτό στην εποχή μας παρατηρούνται και πολλά φαινόμενα δαιμονισμού και βρίσκεται σε έξαρση και ο σατανισμός, ο πνευματισμός, η μαύρη και η λευκή μαγεία. Και η τηλεόραση πολλές φορές έχει ασχοληθεί με τους σατανιστάς και σατανιστικά εγκλήματα κατά τους τελευταίους καιρούς, αλλά δυστυχώς ενώ γίνονται συζητήσεις σχετικές και εκπομπές από την τηλεόραση για τους σατανιστάς και για τα σατανιστικά φαινόμενα και τα σατανιστικά εγκλήματα της εποχής μας, δεν διακηρύσσεται ότι υπάρχει σατανάς ή διάβολος ή ως φόρος προσωπικών, και υπάρχουν δαιμόνια, άγγελοι οι οποίοι εξέπεσαν, διαστράφησαν τελείως, έγιναν κακοποιά όντα και είναι αντίδικοι του Θεού και του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει μεγάλο εχθρό, αόρατο και φοβερό εχθρό, το διάβολο. Και πολύ ή λίγο, όλοι οι άνθρωποι πειραζόμεθα από το διάβολο, υφιστάμεθα τις επιθέσεις του διαβόλου, και αν δεν έχουμε πίστη ότι πράγματι υπάρχει διάβολος και δεν πλησιάζουμε το Θεό και τα μυστήρια της Εκκλησίας και δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα, γινόμεθα υποχείρι του σατανά. Η πίστη στην ύπαρξη του διαβόλου είναι προϋπόθεση της αχριστού απολυτρώσεως. Δηλαδή πρέπει να πιστεύει κανείς ότι υπάρχει διάβολος για να δεχθεί ότι ο Χριστός ενήργησε απολύτρωση, σωτηρία για μας, διότι όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή, ο Υιός του ανθρώπου εφανερώθη, ήρθε στον κόσμο και θυσιάστηκε ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, να διαλύσει, να ακυρώσει τα έργα του διαβόλου, να μας σώσει από τα έργα του διαβόλου. Διαβάζω την σημερινή ευαγγελική περικοπή, την περικοπή που διαβάστηκε στους ιερούς ναούς. Περιέχεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 8ο κεφάλαιο, στους στίχους 26 έως 39. Το ιερό κείμενο, έχω τονίσει πολλές φορές,
έχει ιδιαίτερη χάρη και δύναμη που δεν έχει καμία μετάφραση και καμία ερμηνεία. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην απλή γλώσσα της εποχής των Αποστόλων και όταν κανείς προσέχει, αφού η ελληνική γλώσσα είναι η μητρική μας, καταλαβαίνει τα μισά περίπου νοήματα. Και κατέπλευσεν ο Ιησούς εις την χώραν των Γαδαρινών, ήτησε στην αντίπερα της Γαλιλαίας. Εξελθόντι δε αυτό επί την γην, υπήντησεν αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ημάτιον ουκέν εδιδίσκετο, και εν οικία ουκέμενεν, αλεν της μνήμασιν. Ειδών δε τον Ιησούν και ανακράξας, προσέπτεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε, «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, δέω μέσου μη με βασανίσεις». Παρήγγειλε γάρ το πνεύματι το ακαθάρτο εξελθήν από το ανθρώπου. Πολλής γάρ χρόνης συνειρπάκει αυτόν και εδεσμήτω αλήσεσι και παιδες φυλασσόμενος και διαρίσουν τα δεσμά η λάβνε το υπό του δαίμονος εις τας ερήμους. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Τι σοι εστίν όνομα?» Ο δε είπε, «Λεγιόν, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν και παρεκάλλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθήν. Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι και παρεκάλλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθήν και επέτρεψεν αυτής. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθον εις τους χείρους και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνη και απεπνίγει. Ειδώντες δε οι βόσκοντες των γεγεννημένων έφυγον και απήγγελαν εις την πόλη και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε οι δίν το γεγονός και ήρθον προς τον Ιησούν και έβρον καθήμενο των άνθρωπων αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη ηματισμένων και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού. Αυτός δε και εφοβήθησαν, απήγγελαν δε αυτής οι ειδώντες πώς εσώθη ο δαιμονιστής και ρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απελθήν από αυτόν ότι φόβου μεγάλο συνήχοντο. Αυτός δε εμβάσεις του πλοίων υπέστρεψεν. Εδέετο δε αυτού ανήρ αφού εξελιλήθη τα δαιμόνια είναι συν αυτό. Απέλυστε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, υπόστρεφε εις τον οίκο σου και διηγού όσα επί εισέσει ο Θεός και απήλθε καθόλην την πόλη κηρύσσον όσα επί εισέν αυτό ο Ιησούς. Το Ευαγγέλιο αυτό αγαπητοί τηλεθεατέ είναι υπεραρκετό για να αποδείξει ότι υπάρχει διάβολος ως προσωπικό όν και υπάρχουν δαίμονες ή δαιμόνια ως προσωπικά όντα, ως εκπεσόντες, διεστραμμένοι άγγελοι, κακοποιά στοιχεία εχθροί του ανθρώπου. Βέβαια η Αγία Γραφή παρέχει πολλές αποδείξεις για την ύπαρξη των δαιμόνων και του αρχηγού των του διαβόλου ή σατανά ή ως φόρου, αλλά επαναλαμβάνω, και μόνο αυτή η περικοπή είναι αρκετή, όχι αρκετή, υπεραρκετή για να αποδείξει ότι υπάρχουν πράγματι δαιμονικά όντα, προσωπικά όντα. Έχει πολλά διδάγματα αυτή η περικοπή για τον δαιμονιζόμενο των Γαδαρινών και θα παρακαλέσω να προσέξετε ιδιαιτέρως, να ακούσετε μερικά πράγματα και να τα μεταδώσετε και σε άλλους ανθρώπους, συνανθρώπους, αδελφούς, οι οποίοι νομίζουν ότι ο σατανάς, οι δαίμονες, είναι αποκοίματα της φαντασίας, είναι φανταστικά όντα. Δεν είναι φανταστικά όντα, είναι πραγματικά όντα. Και όποιος δεν πιστεύει στην ύπαρξη σατανά και δαιμόνων, είναι αιρετικός και δεν σώζεται. Επαναλαμβάνομαι το λόγο του Ιωάννου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού. Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε στον κόσμο για να λύσει, να διαλύσει, να ακυρώσει τα έργα του σατανά, να μας σώσει από τα έργα του σατανά.
ο Ιησούς κατέπλευσε στη χώρα των Γεργεσινών με ένα πλοιάριο, με ένα ψαροκάικο, από το ένα μέρος της λίμνης της Γαλιλαίας, της Γενισαρέτ, πέρασε στο απέναντι μέρος, στη χώρα των Γαδαρινών. Το όνομα Γαδαρινή για μας τους Έλληνες είναι ένα όνομα που δεν ακούεται ευχάριστα. Εγώ θα πρόσθετα και ένα γιώτα, διότι από τη διαγωγή που έδειξαν αυτοί οι κάτοικοι της χώρας απέναντι του Χριστού, πρέπει να ονομάζονται όχι απλώς Γαδαρινοί, Γαϊδαρινοί, αγαπητοί τηλεθεατές, πρέπει να ονομάζονται, διότι έδειξαν ανίκια διαγωγή απέναντι στον Ιησού, όπως θα δούμε. Εξελθόντι δε αυτό επί την γην, όταν ο Χριστός βγήκε από το πλοιάριο και πάτησε στην ξηρά, υπήντησε αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, τον συνάντησε ένας άνθρωπος από την πόλη, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, ο οποίος είχε δαιμόνια από πολύ καιρό μέσα του, από έτη μέσα του, και βασανιζόταν φοβερά, γιατί ο μεγαλύτερος τύραννος, ο μεγαλύτερος κακούργος και βασανιστής των ανθρώπων είναι ο Σατανάς. Και ημάτιον ούκαινε διδίσκετο. Ο δαιμονισμένος δεν τεινόταν ρούχο. Τον έντυναν οι οικοί του με ρούχα, αλλά τα ξέσχιζε και εμφανιζόταν, περιφερόταν στους δημοσίους χώρους γυμνός, ολόγυμνος, όπως τον γέννησε η μάνα του. Φαινόμενο χαλεπό, φοβερό, όπως λέγει άλλος Ευαγγελιστής. Τι διδάσκει τούτο? Ότι ο Σατανάς είναι γυμνιστής, αρχιγυμνιστής. Αυτός γυμνώνει τους ανθρώπους για να προκαλεί σκανδαλισμό και πτώση στην αμαρτία. Δαιμόνια, όταν ιερείς στις ημέρες μας εξόρκιζαν δαιμονισμένους ανθρώπους, φώναζαν και έλεγαν: εμείς οι δαίμονες βάζουμε τις γυναίκες να ξεγυμνώνονται, ιδίως το καλοκαίρι, να εμφανίζονται οι μη γυμνές στα γυμνιστικά κέντρα και ολόγυμνες, για να σκανδαλίζονται οι νέοι, να πέφτουν στην αμαρτία, να τους παίρνουμε και αυτούς και αυτές μαζί μας στην κόλαση. Αυτά λένε τα δαιμόνια. Τα έχουν ακούσει άνθρωποι με τα αυτιά τους. Και όσοι δυσπιστούν, ας ερευνήσουν τα σατανικά αυτά φαινόμενα, τα φαινόμενα του δαιμονισμού, και θα πιστούν. Εμείς ερευνήσαμε και διαπιστώσαμε από προσωπική αντίληψη ότι όντως υπάρχει Σατανάς, υπάρχουν δαιμόνια, όπως το λέγει η Αγία Γραφή. Δίδαγμα λοιπόν ότι πρέπει οι χριστιανοί να αποφεύγουν τις γυμνιστικές μόδες ως σκανδαλώδεις, ως αμαρτωλές, ως υπαγορευόμενες από το Σατανά. Καμιά γυναίκα, ας μη φανεί υπερβολικός ο λόγος που θα υπώ, καμιά γυναίκα ανεδής, καμιά γυναίκα ημίγυμνη, δεν θα μπορέσει να περάσει μέσα από τον Παράδεισο. Ο άνθρωπος εδώ, όταν θεραπεύτηκε, όταν θα δουν πιο κάτω, όταν απειλάγει από το δαιμόνιο, η πρώτη δουλειά του ήταν να πάει να ντυθεί. Και εν οικία ουκέμενεν. Ο δαιμονισμένος δεν έμενε στο σπίτι του. Δεν μπορούσε να μείνει στο σπίτι ή σε άλλο σπίτι συγγενικό, φιλικό. Ο διάβολος δεν τον άφηλε να μείνει στο σπίτι, τον ξεσπίτωνε. Το σπίτι είναι ένας τόπος ιδιαίτερα ευλογημένος. Το σπίτι, η οικογένεια έχει ιδιαίτερη ευλογία. Το σπίτι είναι ένα λιμάνι, είναι μια όαση. Μέσα στο σπίτι αναπαύεται ο άνθρωπος και σωματικός και ψυχικός. Όταν ταξιδεύουμε μακριά από το σπίτι, τι λέμε? Πότε να επιστρέψουμε στο σπίτι να βρούμε ανάπαυση και σωματικά και ψυχικά. Το σπίτι
ευσεβούς ανθρώπου, είναι κατοίκον εκκλησία, είναι ιερός χώρος. Και γι' αυτό ο διάβολος μισεί το σπίτι και ξεσπίτωνε τον άνθρωπο του δαιμονισμένου, τον έδιωχνε μακριά από το σπίτι. Αυτό συμβαίνει και στις ημέρες μας σε πάρα πολλούς νέους. Ενώ σήμερα τα σπίτια εδώ στον τόπο μας έχουν όλα τα αγαθά κατά κανόνα. Οι γονείς έχουν μεγάλη αγάπη στα παιδιά τους, υπερβολική αγάπη. Τα πάντα κάνουν για τα παιδιά τους, θυσιάζονται για τα παιδιά τους. Εν τούτοις τα παιδιά, τα πλείστα παιδιά στην εποχή μας, δεν αναπαύονται στα σπίτια, όπως ο άσωτος υιός δεν αναπαυόταν στο παλάτι του πατέρα του. Θεωρούν φυλακή τα σπίτια, θεωρούν εχμαλωσία την αγάπη των γονέων και έχουν την τάση να φεύγουν, να πηγαίνουν στις καφετηρίες, δισκοτέκ, στα νυχτερινά κέντρα, σε άλλα κέντρα διασκεδάσεων και διαφθοράς, να επιστρέφουν στο σπίτι τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, πρωινές ώρες ή και έπειτα από εβδομάδες και από μήνες. Αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στην εποχή μας εξηγείται μεταφυσικά, ότι ο διάβολος δηλαδή εξωθεί τα παιδιά έξω από τα σπίτια για να αμαρτάνουν και να ασωτεύουν και να χάνονται. Εν της μνήμαση δεν έμενε, λέει, ο δαιμονισμένος στο σπίτι, αλλά έμενε στα μνήματα, στο νεκροταφείο, στους τάφους πήγαινε και καθόταν και εξάπλωνε επάνω στους τάφους, σε ένα τόπο μακάβριο θα λέγαμε. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο, γιατί ο διάβολος αρεσκόταν στα μνήματα, γιατί οδηγούσε τον δαιμονισμένο στα μνήματα? Διότι ο διάβολος έχει πολύ στενή σχέση με τα μνήματα, με τους τάφους, με το θάνατο. Αυτός προκάλεσε το θάνατο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να μην πεθαίνει, αλλά να είναι αθάνατος. Όπως η ψυχή είναι αθάνατη, έτσι ήθελε ο Θεός και το σώμα να είναι αθάνατο. «Φθόνο δε διαβόλου εισήλθε θάνατος στον κόσμο», λέγει η βίβλος της Σοφίας Σολομώντος. Από φθόνο του διαβόλου μπήκε ο θάνατος, ο σωματικός θάνατος και ο πνευματικός θάνατος στον κόσμο, διότι ο διάβολος δηλαδή φθόνησε την ευτυχία του ανθρώπου, εισηγήθη την αμαρτία, παρέσυρε τον άνθρωπο στην αμαρτία και έτσι επήλθε ο θάνατος. Επειδή λοιπόν ο διάβολος δημιούργησε το θάνατο, επειδή ο διάβολος άνοιξε το στάφος, γι' αυτό αρέσκεται να οδηγεί τους δαιμονισμένους πολλές φορές στα μνήματα. «Ιδόν δε τον Ιησούν και ανακράξες προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε». Όταν ο δαιμονισμένος είδε τον Ιησού, ή μάλλον όταν το δαιμόνιο είδε τον Ιησού, ο δαιμονισμένος δεν γνώριζε τον Ιησού, το δαιμόνιο τον γνώριζε, ανέκραξε με το στόμα του δαιμονισμένου, το δαιμόνιο έβγαλε κραυγή, φοβερή κραυγή. Είναι ένα φαινόμενο συνηθισμένο στους δαιμονισμένους να βγάζουν κραυγές, φοβερές, παρακτικές κραυγές. Και σωριάστηκε στα πόδια του Ιησού και φώναξε και είπε: «Τι εμεί και εσύ Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, δέω μέσου μη με βασανίσεις». Αισθάνθηκε μεγάλη κρίση το δαιμόνιο όταν είδε τον Ιησού, ο αρχηγός των δαιμόνων που ήταν μέσα στον άνθρωπο και όλα φυσικά τα δαιμόνια που ήταν υπό την εξουσία του, και φώναξε ο αρχηγός των δαιμόνων. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφήμιση και θα συνεχίσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Αγαπητοί τηλεθεατέ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζώ. Καθυστέρησε ο λίγο διότι γινόταν μαραθώνιος και δεν μπορούσαν να κλείσουν τα αυτοκίνητα εύκολα. Συνεχίζει την ερμηνεία της Ευαγγελικής Περικοπής που διαβάστηκε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία στους Ιερούς Ναούς
είναι η περικοπή από το 8ο κεφάλαιο του Λουκά, που αναφέρεται στη θεραπεία του δαιμονισμένου της χώρας των Γαδαρινών. Έχουμε ερμηνεύσει μέχρι το στίχο 28. Κατά το στίχο 28, το δαιμόνιο όταν είδε τον Ιησού, με το στόμα του δαιμονισμένου ανθρώπου έβγαλε μεγάλη κραυγή και φώναξε με πολύ μεγάλη φωνή: «Τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου, δέω μέσω, μη με βασανίσεις». Κύριε Σωτηρόπουλε, ένας φοβερός λόγος, κύριε Ζιώγα. Ναι, πρωτού προχωρήσουμε στην ερμηνεία της τόσο σπουδαίας αυτής της ευαγγελικής περικοπής, να υπενθυμίσω τα τηλέφωνα στους αγαπητούς τηλεθεατές: το 9270902, επαναλαμβάνω, 9270902 έως και 904-905 μπορείτε να τηλεφωνείτε, αλλά μετά τη λήξη της εκπομπής. Θα είμαι θα εδώ μέχρι θα η ώρα 1:20. 1:25 τελειώνει η εκπομπή, όπως γνωρίζετε, όσοι παρακολουθείτε συχνά την εκπομπή. 1:25 θα είμαστε και 20, εδώ περίπου. 25, 25. Ναι, κύριε Σωτηρόπουλε, εδώ θα δεχόμεθα ερωτήσεις. Εδώ βλέπουμε ότι τίθεται ένα ερώτημα μεταξύ του αρχηγού των δαιμονίων. Τίθεται ένα ερώτημα από τον αρχηγό των δαιμονίων προς τον Ιησού Χριστό και του λέει: «Τι εμού και σου μεταξύ εμού και σου Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου». Μου θυμίζει την ερώτηση που έθεσε και ο Κύριος. Δεν ξέρω μήπως θεωρηθεί ασέβεια αυτό, αλλά είναι παρόμοια. Ό,τι έχει το Ευαγγέλιο δεν είναι ασέβεια, είναι ευσέβεια. Στον γάμο που έγινε στην Κανά της Γαλλίας, είπε ο Κύριος στην μητέρα του: «Τι εμή και εσύ γίνε». Ναι. Εκεί γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σχέση, ας πούμε, γιου και μητρός. Αλλά εδώ πέρα τι σχέση υπάρχει μεταξύ του γιου του Θεού και του διαβόλου? Το «τι εμή και εσύ» είναι μια έκφραση που απαντάει επαγγελειμμένες φορές μέσα στο Ευαγγέλιο. Στην περίπτωση του γάμου της Κανά, ο Χριστός είπε στη μητέρα του, στην Παναγία: «Τι εμεί και εσύ γίνε». Εδώ ο Σατανάς λέει στον Χριστό: «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου». Είναι μια φράση που σημαίνει αρχικώς: τι σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου. Τι κοινό υπάρχει μεταξύ των δύο. Μάλιστα. Έπειτα ξεφεύγει η έννοια. Όταν ο Χριστός είπε στη μητέρα του «Τι εμεί και εσύ γίνε», εννοούσε γυναίκα, μιλούσε σαν Θεός, δεν είπε μητέρα στην περίπτωση αυτή, γυναίκα, τι επεμβαίνεις στις υποθέσεις μου, τι αναμειγνύεσαι στις υποθέσεις μου. Είναι σαν να έλεγε στη μητέρα του ο Χριστός: δεν πρέπει να με βλέπεις τώρα ως ένα υποτακτικό όπως με έβλεπες μέχρι τώρα. Τώρα είμαι, βγήκα στο δημόσιο βίο, είμαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, ο Μεσσίας, ο Κύριός σου. Δεν πρέπει να με βλέπεις με την οικειότητα που με έβλεπες. Της έδωκε ένα μάθημα της Παναγίας ότι έπρεπε να τον βλέπει πλέον με ανώτερη ιδέα, ως Μεσσία, ως τον διδάσκαλο του Ισραήλ, ως τον Κύριο, ως τον σωτήρα της. Γι' αυτό είπε: τι αναμειγνύεις στις υποθέσεις μου, ό γυναίκα. Κατόπιν, πράγμα που δεν θα το έλεγε όταν θα το έλεγε η Παναγία, όταν ήταν παιδί 20 χρονών, ας πούμε, 15, το έλεγε: πήγαινε να μου φέρεις νερό. Δεν έλεγε τέτοιο λόγο ο Χριστός. Τώρα, επειδή βγήκε στο δημόσιο βίο, μίλησε κατά τον τρόπο, γιατί ήθελε να διδάξει να τον βλέπει με ανώτερη ιδέα. Τώρα ο Σατανάς τι ήθελε να πει? Τι σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα Ιησού? Ο Σατανάς είναι το πιο διαστραμμένο όν, αντίδικος του Θεού, δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό. Έπειτα η έννοια μεταπίπτει στο εξής: τι επεμβαίνεις σε μένα, τι θέλεις με μένα, Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου. Έχει όμως σημασία εδώ, κύριε, υπέστη κρίση φυσικά όταν λέει τον Χριστό, γιατί αυτό μιλούσε, ταράχτηκε το δαιμόνιο. Τι θέλεις, τι επεμβαίνεις σε μένα, τι θέλεις με μένα, σε παρακαλώ μη με βασανίσεις. Υπέστη κρίση και φοβείται ότι θα τον βασάνιζε ο Χριστός. Όπως βασάνιζε αυτό τον άνθρωπο, θα βασάνιζε ο Χριστός. Ναι, πρωτού φτάσουμε στον βασανισμό, κύριε Σωτηρόπουλε, βλέπουμε ότι
ο διάβολος τον ονομάζει γιο του Θεού και βέβαια όχι με την έννοια. Ασφαλώς, με μοναδική έννοια. Εννοία τη ιότητος, αλλά με την έννοια τη φυσική ιότητα. Ασφαλώς, φυσικός ιός του Θεού. Λοιπόν, αναγνωρίζει ότι ο Θεός έχει φυσικό γιο, από την άλλη πλευρά όμως πώς τόλμησε να προχωρήσει στη σταυρωσή του. Ο διάβολος όταν άκουσε στον Ιορδάνη τη φωνή του πατρός, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, άρχισε έτσι να προβληματίζεται, θα λέγαμε. Γι' αυτό μετά είδατε στους πειρασμούς, έλεγε, αν είσαι Υιός του Θεού, δώσε μια διαταγή τα λιθάρια να γίνουν καρβέλια. Έβαλε ένα Ιάννη. Είχε μια αμφιβολία. Ο διάβολος είναι πεπερασμένο, ατελέστατον, και είχε την αμφιβολία, τον έτρωγε αμφιβολία, έβλεπε ότι είναι θαυμαστό, υπερθαύμαστο πρόσωπο, είχε ακούσει ότι είναι Υιός του Θεού στον Ιορδάνη, άκουσε τους ανθρώπους να τον ομολογούν Υιό Θεού, να τον προσκυνούν και ομολόγησε κι αυτός, αλλά κατά διαστήματα φαίνεται ότι κλονιζόταν κι αυτός, κλονιζόταν. Εδώ μπορεί να κλονιστούν άνθρωποι ευσεβείς μερικές φορές κατόπιν των λογισμών της αμφιβολίας που ενσπείρει ο διάβολος στις διάνοιες. Πόσο μάλλον κλονιζόταν ή άξιζε να κλονίζεται ο διάβολος, να είναι σε μια αμφιβολία για να βασανίζεται. Να βασανίζεται όπως του αξίζει να βασανίζεται. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση αισθάνθηκε την δύναμη του Χριστού, τη θεότητα του Χριστού και ομολόγησε τον Χριστό Υιό του Θεού του Υψίστου με μοναδική, όπως είπατε, έννοια, ιδιάζουσα έννοια, ότι είναι φυσικός Υιός του Θεού. Συνεπώς ομολόγησε τη θεότητα του Χριστού, την οποία δεν ομολογούν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι αντιτριαδίτες και ορθολογιστές, και σε αυτό το σημείο ο διάβολος αποδεικνύεται ανώτερος από ανθρώπους. Και απόδειξε ότι τον πίστευσε με αυτή την έννοια, είναι ότι στη συνέχεια τον παρακαλεί να μην τον βασανίσει. Που σημαίνει ότι πιστεύει. Και στην κόλαση. Ότι υπάρχει κόλαση, όλο ο βασανισμός. Μην με στείλει στην κόλαση, σου λέει δεν ήρθε η ώρα μου ακόμη. Ξέρει ο διάβολος ότι η ώρα του θα είναι στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα είναι η ώρα όλων των ανθρώπων, όταν θα είναι η τελική κρίση. Τρόμαξε κύριος... όμως, μήπως ο Χριστός ήδη τον παραπέμψει στην κόλαση και λέει, σε παρακαλώ μη με βασανίσεις. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα κατά της πλάνης των διαφόρων ερδικών, οι οποίοι αρνούνται και την ύπαρξη της κολάσης όπως η ψευδομάρτυρα. Και σε αυτό ο διάβολος είναι ανώτερος από ανθρώπους. Και... στα ζητήματα της πίστεως, αγαπητοί τηλεθεατέ, μη σας φανεί παράδοξο τούτο, στα ζητήματα της πίστεως που είναι βασικότατα ζητήματα, τα βασικότερα φυσικά, ο διάβολος είναι ανώτερος από τους αιρετικούς, από απίστους, από αθέους. Αλλά και κατά τις πλάνες εκείνων των αιρετικών, οι οποίοι πιστεύουν στην λεγόμενη αποκαταλλαγή, ότι κάποτε ο Θεός και το διάβολο και όλους τους δαίμονες θα τους... Η οργένεια, δοξασία. Μάλιστα. Θα τους δώσει άφηση αμαρτιών. Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Είναι σαφής ο λόγος της γραφής, ότι θα παραπεμφθούν οι μεν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι μετανοούν για τις αμαρτίες τους και ζητούν το έλεος του Θεού, οι άνθρωποι που αγωνίζονται για το καλό θα παραπεμφθούν στον παράδεισο, ενώ οι άλλοι, οι μηδέποτε μετανοήσαντες, οι κακοπροαίρετοι, οι υπερήφανοι, οι εγωιστές άνθρωποι, οι διαβολά άνθρωποι θα έλεγα, θα παραπεμφθούν στην κόλαση. Εάν ο άνθρωπος μέχρι τελευταία στιγμή δεν συντριβεί και δεν μετανοήσει, χάνεται πλέον. Θα ισχύσει, κύριε Σωτρόπουλε, αυτό χάνεται που αναφέρει. Χάνεται με την έννοια ότι πηγαίνει στην κόλαση στον αιώνιο βασανισμό, όχι ότι εκμηδενίζεται. Θα ισχύσει αυτό που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, το 20ο κεφάλαιο, στο στίχο 10, το διαβάσω. Αιώνια και η κόλαση, αιώνιος και ο παράδεισος κατά τη γραφή. Και τα δύο αιώνια. Και ο διάβολος ο πλανών αυτού ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου και είναι το θηρίον, δηλαδή ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, και θέλωση βασανίζεστε ημέρα και νύχτα στου αιώνα του αιώνα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κύριε Σωτρόπουλε, αντλούμε όμως και ένα επιχείρημα εναντίον της πλάνης των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι ταυτίζουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γιατί έχουμε επιχείρημα? Βλέπουμε στην επιστολή του Ιούδα στο στίχο 9, να μην φοβάται ο διάβολος τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.
όταν λέει φιλονικούσε για το σώμα του νεκροσώματος του Μωυσέως. Το ενώ τώρα που ο Ιησούς ως άνθρωπος είναι κατώτερος από, όχι από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, από τους Άγγελους γενικά. Ως άνθρωπος είναι κατώτερος. Το λέει στη Δευτέρα, στο Εβραίος β' κεφάλαιο. Εν τούτες τρέμει τον Ιησού. Και τον παρακαλεί. Τον Ιησού, διότι δεν είναι μόνον άνθρωπος. Ακριβώς. Είναι ο γιος του Θεού του Υψηλού. Και δεν είναι άγγελος ή αρχάγγελος. Ο Μιχαήλ αρχάγγελος είναι, αλλά όπως είπες, δεν τον φοβήθηκε ο διάβολος τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ενώπιον του Χριστού τρέμει και φρύτη και ομολογείται ο Υιός του, Υιός του Θεού, παραδέχεται τη θεότητά του. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέει ο αδελφόδιος Ιάκωβος, και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Φρύτουν. Οι άνθρωποι δυστυχώς, οι περήφανοι και οι κακοπροαίρετοι, αυτοί δεν πιστεύουν και δεν φρύτουν. Μάλιστα, συνεχίζουμε για την εικόνα. Θα πιστεύσουν όμως και θα φρίξουν με τα θάνατον, ή μάλλον δεν χρειάζεται να πούμε θα πιστεύσουν με τα θάνατον. Δεν έχει θέση η πίστη με τα θάνατον, αλλά οι γνώσεις και εν προκειμένου η σκληρή πραγματικότητα του αιωνίου βασανισμού. Γιατί φώναξε έτσι το δαιμόνιο με φρίκι, με τρόμο? Παρήγγειλε γάρ το πνεύμα του ακαθάρτο εξερθήν από τον ανθρώπο, διότι ο Χριστός είχε δώσει εντολή στο ακάθαρτο πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Γιατί ονομάζεται ακάθαρτο πνεύμα, κύριε Σιδρόπουλε? Γιατί η αμαρτία είναι ακαθαρσία. Είναι ο πρώτος και μεγάλος αμαρτώλος είναι ο διάβολος, και ο διδάξας στην αμαρτία είναι ο διάβολος. Είναι ο πατήρ της αμαρτίας, ο πατήρ και σε αντιδιαστολή ποιο πνεύματος. Η αμαρτία είναι ακαθαρσία, και κατά τη διαστολή προς το πνεύμα το αγαθό, το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Το τρίτο. Οπότε, πρόσωπο είναι το ακάθαρτο πνεύμα, πρόσωπο είναι και το Άγιο Πνεύμα. Ασφαλώς. Μα γι' αυτό και μιλούσε. Ένας που δεν είναι πρόσωπο προσωπικών δεν μπορεί να μιλήσει και να εκφέρει νοήματα, όπως εδώ που είπε «Τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού, μη με βασανίσεις». Μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να εκφραστεί έτσι. Ας είναι σε ουδέτερο γένος. Δεν έχει σημασία. Μα... λέμε το παιδί. Δεν είναι άνθρωπος το παιδί. Λέμε στην αρχαία γλώσσα το Γρηγόριον, σε ουδέτερο. Το είπα και γιατί... και εννοούμε η κοπέλα που ονομάζεται Γρηγορία. Το είπα επειδή είπαμε η ψευδομάρτυρα. Το Κατινάκι λέμε σήμερα. Την αντί να πούμε η Κατίνα, λέμε το Κατινάκι. Ουδέτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι πρόσωπο. Πολλοί γαρ χρόνοι συνειρπάκει αυτόν. Πιο πάνω μας είπε ότι ήταν, είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών. Από πολύ χρονικό διάστημα. Τώρα λέει πολλοί χρόνοι συνειρπάκει αυτόν. Εδώ σημαίνει πολλές χρόνες, πολλές φορές. Πολλές φορές συνειρπάκι τον είχε πιάσει, όπως λέμε, τον είχε κυριεύσει το δαιμόνιο, τον είχε πιάσει η δαιμονική κρίση. Διότι οι δαιμονισμένοι δεν έχουν όλη την ώρα κρίση δαιμονική, διότι δεν θα άντεχαν αν είχαν όλη την ώρα κρίση δαιμονική. Κατά διαστήματα υφίσταται φοβερή δαιμονική κρίση. Και λέει εδώ πολλές χρόνες συνειρπάκι αυτόν. Πολλές φορές τον είχε πιάσει το δαιμόνιο και είχε δαιμονική κρίση, δαιμονικό παροξισμό. Και δεσμοί το αλύσεση και πέδες φυλασσόμενος, και τον έδιναν με αλυσίδες στα χέρια και με πέδες με σιδερά δεσμά στα πόδια, και διαρίσσον τα δεσμά ελάβαινε το υπό το δαίμονα σας ερήμος, και έσπαζε, συνέτρεβε τα δεσμά, τα σιδερένια δεσμά, και τον έφερε το δαιμόνιο σε ερήμος τόπος, τον οδηγούσε σε ερήμος τόπος. Κύριε Σιδρόπουλε, έχουμε σήμερα στην εποχή μας, για να μην πει κάποιος το καιρό εκείνο συνέβαιναν αυτά, όπως είπε κάποιος εκκλησιαστικός άνδρας. Και εκκλησιαστικός έχουμε... το είπε. Μάλιστα. Έχουμε σήμερα... ήταν εκκλησιαστικός εντός εισαγωγικών. Δεν ήταν πάντως παρεκκλησιαστικός. Λοιπόν, έχουμε σήμερα... φαινόμενα τέτοια, όπου δηλαδή δαιμονισμένοι να έχουν σε τέτοιο βαθμό τέτοιες ιδιότητες. Επειδή εγώ, κύριε Ζώγα και αγαπητή τηλεθεατέως ιεροκήρυκας, γυρίζω όλο τον κόσμο και πολλές φορές κήρυξα και σε προσκυνήματα όπου μεταφέρουν δαιμονισμένους οι οικοί τους για να θεραπευθούν, έχω αποκτήσει, θα έλεγα, πλουσία δαιμονική πείρα. Έχω δει με τα μάτια μου, έχω ακούσει με τα αυτιά μου δαιμονικά φαινόμενα, δαιμονικές φωνές. Πραγματικώς και σήμερα υπάρχουν πολλοί δαιμονισμένοι και παρουσιάζουν φαινόμενα τα οποία είναι ανεξήγητα φυσικός και ανθρωπίνος,
και εξηγούνται μόνον με τα φυσικά, ότι παρεμβαίνουν μεταφυσικές δυνάμεις, δαιμονικές εν προκειμένου δυνάμεις. Πραγματικά και σήμερα είναι δαιμονισμένοι, αναφέρω περιπτώσεις, δεν παρουσιάζουν όλοι οι δαιμονισμένοι τα ίδια φαινόμενα. Άλλος δαιμονισμός που παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο, άλλος άλλο, περισσότερο από ένα φαινόμενο κάθε δαιμονισμένος. Υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν δαιμονισμένων και σήμερα που τους δένουν με αλυσίδες σιδερένιες, χέρια, πόδια και τις σπάζουν σαν κλωστές. Πώς εξηγείται αυτό? Πάντως μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει, κύριε Σωτρόπουλε. Αρκεί ας πάνε στον Άγιο Γεώργιο εδώ Καρέα, μερικές φορές εκεί που φέρουν δαιμονισμένους από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, και είναι ένας ευλαβής ιερομόναχος Κύπριος που κάτι από το πρωί μέχρι το βράδυ πολλές φορές και προσεύχεται και εξοργίζει δαιμονισμένους. Ο πατήρ Σάββας Αχιλλέως. Πατήρ Σάββας Αχιλλέως, ναι. Να δουν με τα μάτια τους τέτοια φαινόμενα. Να καταλάβουν ότι ο διάβολος δεν είναι παραμύθι, είναι φοβερή πραγματικότης. Και να αισθανθούν αυτό που είπε ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης, ότι ο Υιός του ανθρώπου εφανερώθη, ήρθε στον κόσμο και θυσιάστηκε, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Για να διαλύσει, για να ακυρώσει τα έργα του διαβόλου, να μας σώσει από τα έργα του διαβόλου. Δεν είναι γέννημα φαντασίας μεσαιωνικών ανθρώπων. Yeah. Προχωράμε, κύριε Σωτρόπουλε. Αν και ένας καθηγητής της θεολογίας στις ημέρες μας, κύριε Ζιώδα, που δεν απαξιώνω να αναφέρω το όνομά του, έγραψε ότι δεν υπάρχει διάβολος, οι δαίμονες είναι αποκοιήματα της φαντασίας των ανθρώπων του μεσαίωνος. Μάλιστα. Καθηγητής θεολογίας αυτός, πληρώνεται με αδρό μισθό για να διδάξει, τώρα είναι συνταξιούχος πλέον, για να διδάξει αθεία, απιστία εν ονόματι της θεολογίας. Έτσι δυστυχώς έχουμε καταντήσει σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε 5 λεπτά να ερμηνεύσουμε τουλάχιστον το στίχο 30 και 31, κύριε Σωτρόπουλε. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση εδώ, αγαπητοί. Το δαιμόνιο έσπαζε τις αλυσίδες. Αυτό γίνεται σήμερα κατά μια άλλη έννοια. Υπάρχουν οι πνευματικές, οι ηθικές αλυσίδες που μας δεσμεύουν να μην κάνουμε αμαρτίες. Υπάρχουν πνευματικοί φραγμοί, και αυτοί οι οποίοι σπάζουν τις πνευματικές αλυσίδες, τις ηθικές αλυσίδες, γκρεμίζουν τους πνευματικούς φραγμούς και λένε όλα επιτρέπονται, λοιπόν, και πέφτουν μέσα στην ασωτεία και στην αμαρτία. Αυτοί που καταργούν όλα τα ιδανικά, οι αμοραλιστές, οι άσωτοι, αυτοί τελούν υπό την επίρρεια του σατανά. Ο σατανάς τους κάνει να σπάζουν τις πνευματικές αλυσίδες και να γίνονται ασίδωτοι, αναρχικοί, όχι με την στενή την κοινωνική έννοια, αλλά με την ευρύτερη έννοια ότι δεν παραδέχονται καμία αρχή. Καμία αρχή να μοραλιστεί. Αυτοί οι νέοι που λέγονται αναρχικοί και γράφουν στους τοίχους Α, αναρχικοί, αυτοί είναι οι μικροί αναρχικοί, οι οποίοι είναι θύματα των μεγάλων αναρχικών, αυτών που παρουσιάζονται σαν ηγέτες πολιτικοί, μερικές φορές και θρησκευτικοί ακόμη ηγέτες, πνευματική ταγή και οδηγοί, κοινωνιολόγοι, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, παιδαγωγοί, και λένε ότι δεν υπάρχουν ηθικές αρχές, δεν υπάρχουν ιδανικά. Όλοι αυτοί είναι οι μεγάλοι αναρχικοί, έχουν σπάσει τις αλυσίδες και έχουν πέσει με τα μούτρα στην αμαρτία. Αυτοί τελούν υπό την επίρρεια του σατανά, έχουν δαιμονική ενέργεια μέσα τους. Αν δεν έχουν δαιμόνια, έχουν πάντως ισχυρή δαιμονική ενέργεια μέσα τους. Οι πρώτοι αναρχικοί, οι μεγάλοι, που και οι δαιμονισμένοι οι μεγάλοι, είναι οι πολιτικοί άνδρες του τόπου μας, της εποχής μας, που δεν αναφέρουν ούτε μια λέξη για πνευματικά θέματα, για ηθικά θέματα, έχουν καταργήσει την ηθική, είναι αμοραλιστές, νομίζουν ότι ο ελληνικός λαός υπάρχει για να ψηφίζει, να παίρνουν αυτή τις εξουσίες και να απολαμβάνουν τα αγαθά της εξουσίας για καμιά ηθική αρχή και για κανένα ιδανικό. Έχουμε μόλις 3 λεπτά ακόμη. Λοιπόν, ωραία, κύριε Ζιώγα, καλπάζω προς το τέλος. Ρώτησε ο Χριστός το δαιμονισμένο άνθρωπο, ένα παράδοξο πράγμα εδώ,
παρατηρούμε. Ρώτησε το δαιμονισμένο, τι σε όνομα, ποιο είναι το όνομά σου. Και δεν απάντησε ο δαιμονισμένος. Απάντησε ο διάβολος. Αλλά με το στόμα του δαιμονισμένου απάντησε ο διάβολος. Γιατί? Για το διάβολος εκείνη τη στιγμή είχε τρόπο τι να εκμηδενήσει τον δαιμονισμένο άνθρωπο. Αυτό κάνει ο διάβολος. Θέλει να καταστρέψει την προσωπικότητα του ανθρώπου, να κυριαρχήσει πλήρως επί του ανθρώπου, να εκμηδενήσει τον άνθρωπο. Και απάντησε ο δαιμονισμένος και έδωκε δικό του όνομα. Τι όνομα έδωκε? Παράδοξο όνομα, είπε. Το όνομά μου είναι Λέγεων, που σημαίνει 6.000 δαίμονες, ότι ήταν μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και σήμερα, κύριε Ζώγα, αυτό που γίνεται, να καταργήσουν τον άνθρωπο σαν όνομα, σαν διεύθυνση, την ταυτότητα, την γνωστή ταυτότητα που έχουν την αστυνομική και η γένεια, σαν θρήσκευμα και λοιπά, όλες αυτές τις ιδιότητες, και να γίνει ένα νούμερο να παρουσιάζει ταυτότητα, ένα νούμερο, η οποία είναι σατανικό, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Σατανάς εδώ. Θέλω να καταργήσω τον άνθρωπο σαν προσωπικότητα και να τον κάνουν νούμερο, να τον βάλουν μέσα στα κομπιούτερ και να τον κυβερνάνε ως νούμερο. Κύριε Σωτρόπουλε, επειδή τελείωσε ο χρόνος, γι' αυτό το θέμα θα πούμε λίγα περισσότερα σε Θεό την άλλη Κυριακή. Ναι, αλλά, και θα προχωρήσουμε όμως ναι, στην ερμηνεία των εσχατολογικών προφητιών. Στα εσχατολογικά έχετε χωρία. Σήμερα ομιλία στις 7 η ώρα. Στις 7 η ώρα, Ζωοδόχου Πηγή 44, έχουμε ομιλία γενική. Δίνατε, οι αγαπητοί τηλεθεατές, όσοι θέλουν εδώ στο Λεκανπέν της Αττικής, Ζωοδόχου Πηγή 44, ώρα 7 το βράδυ. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας χαιρετούμε εν Κυρίω. Ευχόμεθα καλή εβδομάδα.